Μαγνητική Γρυλανδία, μαγευτικά φιόρτ και γαλήνιες εικόνες μέσα στο απόλυτο άσπρο. Κι όμως εδώ η φύση σηματοδοτεί με τον πιο ήρμο τρόπο τη βιαιότερη αλλαγή της. Το σημείο αυτό που κάποτε ήταν καλυμμένο μόνο από πάγο, σήμερα έχει δώσει τη θέση του σε μία από τις αναρρύθμιτες πλέον λίμνες που παλαιότερα δεν υπήρχαν. But we're seeing reactions not in 100 years, but in 1 to 2 years. So something is really pushing this thing. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο παγετώνας της πόλης Λουλισάτ, ηλικίας εκατοντάδων χιλιάδων ετών, γεννά σε καθημερινή βάση τεράστια παγόβουνα, ενώ έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ένα μνημείο που λιώνει ραγδαία χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, την τελευταία δεκαετία έχει συρρυκνωθεί κατά 15 χιλιόμετρα, γεγονός που στη δεκαετία του 90 φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, καθώς οι μετρήσεις έδειχναν πως θα έκανε αιώνες για να λιώσει. Ομάδα επιστημόνων φτάνει στην περιοχή. Αποστολή της να αποκωδικοποιήσει δείγματα από τα βάθη του παγετώνα. Ο φόβος τους για τα χειρότερα επαληθεύεται. Οι πάγοι λιώνουν με πρωτοφανείς ρυθμούς και όπως όλα δείχνουν, το μοναδικό αυτό θέαμα σε μερικές εκατοντάδες χρόνια θα πάψει να υπάρχει. To mitigate the changes that are already occurring. Σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στη Γρυλανδία, το επιστημονικό πόρισμα έδειξε πως οι βιομηχανικές χώρες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αερίου κατά 40% μέχρι το 2020, καθώς η απειλή από το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. You can build up expectations now and the pressure on politicians and governments worldwide, so that they have to act. The message that is coming from all of the science being done here in the Arctic could not be clearer. The warming effect is dramatic and it is speeding up. The politicians know it, but they're still arguing about how to respond. The disconnect between the science and the politics is growing.